Και η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι συνέβησαν αρκετά ενδιαφέροντα τις τελευταίες 24 ώρες που μας προσέφεραν δυνατές, πολύ δυνατές εικόνες. Όπως για παράδειγμα η αφιέρωση του Βαγγέλη Μόρα στον αδικοχαμένο αδελφό του. Ο Μόρας πέτυχε το νικητήριο γκολ της ΑΕΛ και αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα έσπασε σε μια δυνατή ανθρώπινη στιγμή, όπως βλέπετε πίσω μου. Η ΑΕΛ επιβλήθηκε με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης. Το τρίποντο στη Λάρισα χάρισε ο Βαγγέλης Μόρας με το πρώτο του γκολ στην Super League. Ο 37χρονος αμυντικός ποδοσφαιριστής διαμάντη με υποδειγματική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα λύγησε, αφιερώνοντας τον γκολ και την νίκη στον αδελφό του που έφυγε από τη ζωή το 2015 σε ηλικία μόλις 33 ετών, χτυπημένος από τη λευκαιμία. Ο Βαγγέλης Μόρας πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στη μεγάλη κατηγορία και χαρίζει την πολύτιμη νίκη με 2-1 στην ΑΕΛ κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Έλληνας αμυντικός μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή συγκίνησε τους πάντες όταν κατευθύνθηκε στην πινακίδα που αφορά το Save Μόρας, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που προτρέπει τον κόσμο να γίνει δότης μυελού των οστών και δημιουργήθηκε έπειτα από το θάνατο του αδερφού του Δημήτρη. Το αφιερώνω πραγματικά στον αδερφό μου, γιατί είναι κάτι το οποίο το ήθελα να το πετύχω. Είπα ότι τα τελευταία χρόνια θα το αφιερώσω καθαρά στον αδερφό μου. Οπότε ήθελα πώς και πώς να πετύχω ένα γκολ και χαίρομαι γιατί είναι και νικητήριο. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και πραγματικά με χαροποιεί πάρα πολύ. Στο αγωνιστικό μέρος η ομάδα της Λάρισας πήρε τεράστια βαθμολογική σημασία, νίκη με 2-1, κάνοντας ακόμα ένα βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία. Το 16ο λεπτό ο Αστέρας θα ανοίξει το σκορ, με τον Καλτσά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από σταδής απόκρουση του Κρίστινσον σε σουτ του Μανιά. 28ο λεπτό ο Μανιάς από πολύ κοντά θα στείλει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο επόμενο λεπτό η ΑΕΛ θα κερδίσει πέναλτι με τον Κούνιτς έπειτα από μαρκάρισμα του Μουνάφο. Ο Φατιόν από την Άσπρη Βούλα θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Το γκολ της νίκης για την ΑΕΛ θα πετύχει ο Βαγγέλης Μόρας με κεφαλιά στο 61ο λεπτό και θα ολοκληρώσει την ανατροπή για τους Λαρισαίους. Στην τελευταία αξιόλογη φάση του αγώνα, στο 71ο λεπτό, ο Μανιάς δεν θα καταφέρει να σκοράρει από κοντά σε μια φάση που οι αρκάδες διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι. Τέταρτη σερή νίκη για την ΑΕΛ που πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα, ενώ ο Αστέρας, που έμεινε στους 27 βαθμούς, πλέον μπαίνει σε περιπέτειες.